Μένουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας για να δούμε τώρα τις συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος που επικρατούν σε καθημερινή βάση στην παραλιακή λεωφόρο από το ύψος της Βάρης μέχρι τον Άλυμο. Πέραν του μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων που διέρχονται, την κατάσταση επιτείνουν οι συνεχείς φωτεινοί σηματοδότες αλλά και η προβληματική λειτουργία της πεζογέφυρας του Αλύμου. Απίστευτο μποτιλιάρισμα. Ατελείωτη ώρα χαμένη στο τιμόνι. Νεύρα και ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 30 χιλιόμετρα. Αυτή την δραματική καθημερινότητα καλούνται να αντιμετωπίσουν χιλιάδες οδηγοί στο παραλιακό μέτωπο, από το ύψος της Βάρης έως τον Άλυμο, καθώς το πρόβλημα της κίνησης καλά κρατεί και φυσικά κανείς δεν μπορεί να το επιλύσει. Κόλλας, είμαι μία ώρα από Βάρης. Από Βάρη. Τεράστιος όγκος οχημάτων, διψήφιος αριθμός φαναριών και πεζογέφυρες που δεν λειτουργούν συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα στα νότια προάστια. Πρόσφατα εδώ στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του Αλύμου κατασκευάστηκε αυτή η σύγχρονη πεζογέφυρα με στόχο να εξυπηρετηθούν όλοι οι πεζοί που θέλουν να διασχίσουν τον επικίνδυνο για αυτούς δρόμο. Κοιτάξτε τώρα ποια είναι η κατάσταση. Έρχεται κάποιος πεζός εδώ, ο οποίος δεν θέλει να ανέβει τα τόσα πολλά σκαλοπάτια, μιλάμε για δύο πολύ μεγάλες σκάλες μέχρι την κορυφή της γέφυρας, πατάει το ασανσέρ προκειμένου να πάει με το ασανσέρ επάνω, το οποίο όμως δεν λειτουργεί. Δείτε λοιπόν γιατί είναι σημαντικό να λειτουργεί η πεζογέφυρα του Αλύμου. Αυτοί οι πεζοί, αντί να περνούν με ασφάλεια από την γέφυρα χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία του οδικού άξονα, όχι απλά δεν ξέρουν από πού να περάσουν, αλλά κινδυνεύουν κιόλας να τους χτυπήσουν τα αυτοκίνητα. Οι δύο πεζογέφυρες που ήταν ενεργό της περιφέρειας, και ενώ την πεζογέφυρα στον Άλυμο και την πεζογέφυρα του Παλουφαλήρου, δημιουργήθηκαν, είναι έργα πνοής ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να διασφαλίζουν την ασφαλή μετάβαση των συμπολιτών μας, χωρίς να γίνεται η χρήση του πεζοφάναρου που λέμε, που δημιουργεί καθυστερήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι οι συντηρήσεις αυτών των πεζογεφυρών που ανήκουν στους Δήμους ενδεχομένως έχουν κάποια ζητήματα. Η πεζογέφυρα του Αλύμου έχει κατασκευαστικό πρόβλημα με αποτέλεσμα οι ανελκυστήρες να παρουσιάζουν συνεχώς βλάβη. Περιμένουμε από το Υπουργείο Υποδομών που την κατασκεύασε να ρυθμίσει το θέμα. Και κάπως έτσι κανείς δεν έχει την ευθύνη. Με την κάμερα και το όχημα του Sky κάνουμε τη διαδρομή από την Βάρη μέχρι και τον Άλυμο. Έχουμε χρειαστεί περίπου 40 με 45 λεπτά και ένα συνεχές μποτιλιάρισμα είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και αν το φανάρι στην παραλιακή είναι πράσινο, από το ένα ρεύμα που πάει προς Γλυφάδα δεν έχει κίνηση, άρα τα αυτοκίνητα προχωρούν κανονικά. Από το ρεύμα προς Πειραιά όμως βλέπετε πίσω μου πως είναι ακινητοποιημένα. Υπομονή θέλει και όχι νεύρα. Πολύ γιατί... υπομονή νομίζω. Πολύ υπομονή, ναι. Είναι ο μόνος μεγάλος και κύριος οδικός άξονας που εξυπηρετεί όλα τα νότια προάστια. Οπότε, σιγά σιγά, όσο γεμίζουμε οχήματα από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, ξεκινάμε να φτάνουμε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο, πάρα πολλά οχήματα δηλαδή, σε πολύ μικρές αποστάσεις. Για να γίνει μια μελέτη για τα φανάρια, πιο απλά να το πούμε, για την σηματοδότηση γενικότερα, είναι μια διαδικασία πολυπαραγωγική. Πρέπει να εκπονηθεί πράγματι μια ενδελεχής κυκλοφοριακή μελέτη από τη Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εν συνεχεία με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής θα υλοποιηθεί. Έως ότου γίνουν όλα αυτά, οι οδηγοί θα παραμένουν όμοιροι αυτής της κατάστασης.